Έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας της Εύβοιας στη Χαλκίδα συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων και φορέων. Αυτό που ζητούν από την Περιφερειακή Αρχή είναι να πάρει ξεκάθαρη θέση και να ζητήσει να μπει φρένο στην επέκταση νέων ανεμογεννητριών δια της νομικής οδού. Αποφασίσατε να πιέσετε σήμερα με την παρουσία σας εδώ? Ο λόγος είναι οι δηλώσεις των κυρίων Κυρμανίδη, Αντιπεριφερειακού Περιβάλλοντος, και του Περιφερειάρχη, του κ. Φάνη Πανού, στο Περιφερειακό της Παρασκευής. Όπου εκεί τέθηκε ένα πολύ ξεκάθαρο ερώτημα όσον αφορά το ρόλο που θα παίξει η Περιφέρεια απέναντι στην επερχόμενη καταστροφή από τις αρχικές επενδύσεις και η άρνησή τους να συνταχθούν, όπως έχουν δηλώσει πολλές φορές μάλιστα, μαζί με τους Δήμους. Και συγκεκριμένα με το Δήμο Δελφίνων Μεσαπίων, που κινείται νομικά απέναντι σε αυτή τη στρατηγική επένδυση. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε την συγκεκριμένη ανάρτηση στις 12 Μαρτίου στο ΦΕΚ από την κοινή υπουργική απόφαση, όπου έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα όρια. Τα όρια λοιπόν συγκεκριμένα είναι στο πρώτο ανάχωμα ουσιαστικά άμυνας απέναντι σε αυτήν την καταστροφή, αφορά την κήρυξη των απάσεων συμβούλων επικρατείας. Μπορούμε να δούμε ότι έρχεται ένας Αρμαγεδόνας, δεν θα μείνει κορυφή για κορυφή. Ήδη στο Δήμο Καρίστου δεν μπορείς να βρεις οποιοδήποτε μέρος ορεινό το οποίο να μην έχει τοποθετημένη ανεμογεννήτρια. Είναι πάνω από 400 νομίζω οι ανεμογεννήτριες. 413 από ό,τι έχουμε ενημέρωση από τις τουριστικές ενώσεις της Καρίστου, από ό,τι ανέφερε ο κύριος Κέκης σε σχετικά δημοσιεύματα. Και έχετε να αντιμετωπίσετε και αυτές που δεν λειτουργούν, τα λεγόμενα νεκροταφεία όπως λέγονται ανεμογεννητριών, τα οποία θα έπρεπε σίγουρα να απομακρύνονται από τις περιοχές και να γίνεται και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Βέβαια, νεκροταφεία ανεμογεννητριών υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα να βλέπεις κάποια ανεμογεννήτρια εν λειτουργία, θα μπορούσες να πεις ότι είναι και κάτι ωραίο στον οφθαλμό, μπορεί να αποδίδει, αλλά το μεγάλο θέμα είναι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις πτώσεις τεμαχίων ανεμογεννητριών, πτερυγίνου κτλ. Σε όλη την Καρυστία πλέον, και αυτό θα γίνει μόνιμο και συνεχές φαινόμενο σε βάρος του ευβοιώτη πολίτη, ας πούμε, του κατοίκου της Εύβοιας. Εμείς θέτουμε πέρα από το περιβαλλοντολογικό ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό και αναγκαίο να εκφραστεί με το δυναμικό τρόπο που εκφράζεται αυτή τη στιγμή η αναντίωσή του σε αυτό, αλλά βάζουμε και το ζήτημα η ενέργεια που παράγεται και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη. Παράγεται για ποιον, όταν την ίδια στιγμή και στα σπίτια μας και συνολικότερα έχουμε ενεργειακή φτώχεια. Αυτά τα ζητήματα εμείς τα θέτουμε στο λαό. Νομίζω ότι ο λαός ανταποκρίνεται απέναντι σε αυτό και η έκφραση σήμερα εδώ αντίθεσης απέναντι σε αυτό που γίνεται νομίζουμε ότι είναι ένα βήμα συνολικότερα στο να γίνει κατανοητό ότι εμείς θέλουμε να παράγουμε ενέργεια, να παράγεται ενέργεια από φυσικούς πόρους και να καταναλώνεται από το λαό όσο γίνεται φτηνότερα. Ο Δήμος έχει ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ενάντια σε αυτή τη στρατηγική επένδυση και θα χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να αποτρέψει τη συγκεκριμένη παρέμβαση στην περιοχή. Έχουμε ξεκάθαρη θέση, ξεκάθαρη στάση, δεν τη διαφοροποιούμε, δεν έχουμε δεύτερο πλάνο στη σκέψη μας. Έχουμε συνεργασία λοιπόν και με τη δικηγόρο για την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ήδη κάνει την ανάθεση, ήδη έχει αναλάβει το έργο το νομικό. Υπάρχει μια συνεργασία με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη που είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, γιατί προσπαθούμε να βρούμε κοινές γραμμές υπεράσπισης για την περιοχή και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε συνεργασία πάντα και με τους φορείς και με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες είναι ξεκάθαρα η πλειοψηφία ενάντια σε αυτή την λογική, να προστατεύσουμε την περιοχή μας.